Ένταση, διαφωνίες αλλά και μία αποχώρηση προκάλεσε η συζήτηση του προϋπολογισμού της περιφέρειας στο χθεσινοβραδινό Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κομωτινή. Το θέμα ήταν πρώτο ως τακτικό στην ημερήσια διάταξη, ωστόσο η Μίζων αλλά και η Ελλάσσον αντιπολίτευση αντέδρασαν έντονα και το καταψήφισαν. Μάλιστα, οι παρατάξεις Κοινωνική Συμμαχία υπό τον κύριο Καραλίδη αλλά και η Ριζοσπαστική Αυτοδιοίκηση υπό τον κύριο Μορφίδη αποχώρησαν από τη συζήτηση, χαρακτηρίζοντας τον προϋπολογισμό προσβολή της αυτοδιοίκησης. Ο προϋπολογισμός πρέπει να περάσει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και μετά να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στην Οικονομική Επιτροπή το φέρανε ως έκτακτο θέμα εκτός ημερησίας και όπως καταλαβαίνετε ήταν αδύνατο να συζητηθεί υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Εκεί εμείς αποχωρήσαμε, το ίδιο κάναμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες κατά την άποψή μας όπως θα έπρεπε και όπως αρμόζει σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Από την άλλη μεριά, αυτός ο προϋπολογισμός που είναι ένας προϋπολογισμός διαχείρισης της φτώχειας της αυτοδιοίκησης προσβάλλει και το θεσμό αλλά προσβάλλει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν ο προϋπολογισμός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να είναι 30 εκατομμύρια, από τα οποία τα 25 να είναι ανελαστικές δαπάνες. Με 5 εκατομμύρια δεν μπορεί να γίνει καμία πολιτική, δεν μπορεί να ασκήσει η αυτοδιοίκηση καμία εξουσία, αν θέλετε, δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο για τον οποίο υπάρχει. Μετατρέπεται σε μια απλή διοίκηση και διαχειρίζεται στην ουσία την φτώχεια και τις μνημονιακές πολιτικές. Γιατί για άλλη μια φορά όλες οι δαπάνες ήταν κουτσουρεμένες. Σε αυτή την κουβέντα δεν μπαίνουμε. Είμαστε ενάντια, είμαστε κατά. Πρέπει να αλλάξει και η τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως πρέπει να αλλάξουν οι αρμοδιότητες και οι πόροι της για να μπορεί να παρεμβαίνει, να προγραμματίζει και να χαράσει στρατηγική για το μέλλον του τόπου. Για έναν διεκπεραιωτικό προϋπολογισμό δίχως ουσιαστικές αρμοδιότητες και ελευθερίες στην αυτοδιοίκηση έκανε λόγο η οικολογία αλληλεγγύη υπό την κυρία Γεροστεργίου. Εμείς στην οικολογία αλληλεγγύη καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός κάνει απλά μία διαχείριση των λιγοστών πόρων που έρχονται από την κεντρική διοίκηση προς τις περιφέρειες. Θα πρέπει η περιφέρεια να δρομολογήσει εκείνες τις διαδικασίες ώστε να αυτονομηθεί οικονομικά, να μπορέσει δηλαδή να έχει ίδιους πόρους και ξεκινώντας ίσως από την εξοικονόμηση στον τομέα της ενέργειας, θα μπορούσαν δηλαδή να εξευρεθούν πόροι από εκεί, οι οποίοι θα διατεθούν σε ανάγκες των πολιτών της περιφέρειας, τόσο των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όσο επίσης και στις ανάγκες του πρωτογενή τομέα. Γι' αυτό ακριβώς καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Υπήρχαν αποχωρήσεις πραγματικά της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και της παράταξης του κυρίου Μορφίδη. Για προϋπολογισμό που καταρτίστηκε από την προηγούμενη διοίκηση, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Καραλίδης, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κώστας Αντωνιάδης, εκφράζοντας την απορία του γιατί η Κοινωνική Συμμαχία επέλεξε την αποχώρηση και την καταψήφισή του. Το θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν και η έγκριση του προϋπολογισμού του 2015. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε στους τηλεθεατές σας ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός καταρτίστηκε από την προηγούμενη διοίκηση της περιφέρειας, δηλαδή επί τη διοίκηση του κ. Γιαννακίδη, ο οποίος και συντάχθηκε, στη συνέχεια πέρασε από την Εκτελεστική Επιτροπή, ψηφίστηκε και στη συνέχεια από την Οικονομική Επιτροπή. Όλα αυτά γίνανε περίπου τον Ιούλιο του 2014. Εμείς όταν αναλάβαμε την διοίκηση, ήμασταν υποχρεωμένοι και στείλαμε το συγκεκριμένο σχέδιο του προϋπολογισμού στην Αθήνα, όπου έγιναν κάποιες μικροδιαφορές και κυρίως όσο αφορά για τη μεταφορά των μαθητών, ξαναγύρισε στην περιφέρεια και χθες ήταν να ψηφιστεί ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός. Προς έκπληξη του σώματος και όλων των περιφερειακών συμβούλων, η παράταξη Κοινωνική Συμμαχία, η οποία όπως προανέφερα ήταν αυτή η οποία συνέταξε και ψήφισε το συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αποχώρησε από τη συγκεκριμένη συζήτηση με το αιτιολογικό ότι δεν έγινε εκτενή συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή. Ο λόγος που νομίζω επικαλέστηκε η Κοινωνική Συμμαχία δεν ευσταθεί και μάρτυρας γίνεται ο κύριος Δαμιανίδης,
ο οποίος προέρχεται από την Κοινωνική Συμμαχία και ο οποίος παρέμεινε στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου λέγοντας ότι δεν μπορώ να αποχωρήσω στη στιγμή που πριν 4 μήνες ψήφισε το συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Νομίζω ότι ήταν μια άστοχη ενέργεια παράταξης Κοινωνικής Συμμαχίας, καθώς επίσης και για την ριζοσπαστική αυτοδιοίκηση. Και να αναφέρομαι στον κύριο Μορφίδη και τον Μελώνη, οι οποίοι και αυτοί αποχώρησαν, με την αιτιολογικό ότι πολλές φορές η παράταξη της ριζοσπαστικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει παράπονα που πάρα πολλές αρμοδιότητες που υπάρχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο τις έχουμε μεταβιβάσει σε διάφορες επιτροπές. Και ενώ ήταν η συζήτηση του προϋπολογισμού και θα μπορούσε η παράταξη της ριζοσπαστικής αυτοδιοίκησης να εκφράσει απόψεις ή να διαφωνήσει στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αντί να συμμετέχει στο διάλογο, αποχώρησε από τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.